Καλώς ήρθατε παιδιά στο πρώτο review για μία από τις ταινίες στο, του Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα και οι λεγόμενες νύχτες πρεμιέρας όπως λέγονται και θα, είναι κάτι που έπρεπε να το έχω κάνει η αλήθεια είναι καιρό τώρα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια που πλέον που έχω κλείσει στο, στο κανάλι και θα ήθελα να πω κιόλα τι ανάσα αχνού οξυγόνου, κινηματογραφικού οξυγόνου ήταν αυτό το φεστιβάλ παιδιά μέσα σε αυτή την αποπνεκτική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί πλέον από τα reboot, τα reboot, τα, τα sequel, τα sequel, τον prequel, τα prequel, τον sequel και δεν συμμαζεύεται κακές μεταφορές και 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 ό,τι συζητάμε τέλος πάντων κατά περίοδους στο κανάλι και φυσικά ζείτε και εσείς όσοι είστε συνεφίλοι τέλος πάντων και παρακολουθείτε και τι ωραία μακάρι να κρατούσε κι άλλο, αλλά όπως και να έχει αυτή η μία εβδομάδα, αυτές οι πέντε ταινίε γιατί είδα πέντε ταινίε παιδιά, ήταν πραγματικά ευχάριστη αλλαγή, ξανά νιώσα σαν, σαν να μου ανανεώθηκε το ενδιαφέρον για τον κινηματογράφο τόσο πολύ ε, και πολύ φυσικά χαίρομαι που θα το συζητήσουμε και εδώ παρέα. Και θα ξεκινήσουμε με την ταινία Δος Εσταθιώνε ή στα ελληνικά οι δύο σταθμοί, το οποίο όπω καταλάβατε είναι μια ταινία ισπανική παραγωγή σε σκηνοθεσία Χουάν Πάμπλο Γκονζάλε, ο οποίο να σημειωθεί ότι είναι ουσιαστικά το κινηματογραφικό του ντεμπούτο, διότι πιο πριν είχε κάνει αποκλειστικά ντοκιμαντέρ. Βέβαια, μια εντό αγωγικών ρετσινιά η οποία είναι και εδώ, παρόλο που είναι η πρώτη του ταινία. Βέβαια, από την άλλη, έχω δει σε κάποιους σχολιασμούς να βάζουν την ταινία σε κατηγορία ντοκιουντράμα, δηλαδή και ντοκιμαντέρ και δράμα το οποίο αλήθεια είναι αν το είχε πάρει το μάτι μου ενδεχομένω να μην είχα πάει να το δω. Anyway, θα το συζητήσουμε παρακάτω γιατί προτρέχω. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων φυσικά η Τερίσα Σάντσε, η οποία υποδίεται την Μαρία που είναι και η πρωταγωνίστριά μα, καθώ επίση και η Ραφαέλα Φουέντε, η οποία υποδίεται την Ραφαέλα, κράτησε το ίδιο όνομα. Και το έργο μα, παιδιά, η σύνοψη γενικά. Το κεντρικό σενάριο είναι πάρα πολύ απλό. Έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα η οποία Προσπαθεί με πάση θυσία να κρατήσει την επιχείρησή της ζωντανή, μια επιχείρηση η οποία είναι εργοστάσιο τεκίλας το οποίο όπως ξέρετε για διαδραματίζεται και στο Μεξικό είναι σήμα κατά τεθένα αυτό η τεκύλα του Μεξικού, οπότε είναι πολύ σημαντικό και έχει φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο στην ταινία και είναι μια επιχείρηση η οποία δυστυχώ, όπως βλέπουμε σιγά σιγά δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά. Πριν συνεχίσουμε όμως πολύ γρήγορα να σας υπενθυμίσω αν σας αρέσει το βίντεο να κάνετε like, subscribe και κοινοποίηση και επιπλέον αν θέλετε να έχετε κοινοποίησεις για νέα βίντεο που ανεβάζω να πατήσετε και το καμπανάκι από κάτω. Επίσης αν θέλετε παιδιά να υποστηρίξετε ακόμη περισσότερο το κανάλι τότε μπορείτε να το κάνετε πατώντας το μπλε κουμπάκι του join ή συμμετοχή, αναλόγω σε τη γλώσσα έχετε το YouTube ώστε να γραφτείτε στις μηνύες συνδρομές. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε, για μένα τουλάχιστον γιατί δεν ήταν αυτή η πρώτη ταινία, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Όπως ξέρετε παιδιά όσοι με ακολουθείτε, συνήθως σας λέω το πρώτο πράγμα που ξεχωρίζω και μου κάνει εντύπωση και είναι και στα πρώτα λεπτά ενδεχομένως του κάποιου έργου και γι' αυτό το και πρώτο πρώτο. Και αυτό έχει να κάνει με την σκηνοθεσία του González. Οπότε είναι και ευκαιρία να μου δώσει πάσα σε αυτό που σα έλεγα ότι δεν του έφυγε ενδεχομένω η ρετσινιά λίγο του ντοκιμαντέρ. Εκτό βέβαια και αν ήταν επίτηδε, αλλά και πάλι δεν αλλάζει κάτι σε αυτά που έχω να σα πω. Και αυτό είναι ότι παρόλο που μιλάμε για ένα έργο το οποίο είναι μια μισάωρο, ήταν απελπιστικά αργό. Δεν ήταν όλες οι σκηνέ με την κακή έννοια αλλά οι περισσότερες παιδιά ναι, ήταν. Καταρχάς, ε, έχω μάθει να σας φτιάχνω τεκίλα, ήταν με τέτοια λεπτομέρεια ε, σκηνοθετημένο όλη η διαδικασία από τα φυτά μέχρι στο εργοστάσιο, τι γίνεται και γενικά η παραγωγή της τεκίλας που... Μπορείτε να πάμε να δουλέψουμε, αλήθεια σας λέω, στο Μεξικό και να φτιάχνουμε τεκίλα, ε, το οποίο εμένα δεν μου χρειαζόταν προσωπικά σαν Χρήστος. Επιπλέον είχε άλλα πλάνα που μπορεί να παρακολουθήσει επί σχεδόν 5 λεπτά έναν αγρό, δηλαδή πραγματικά είναι απλά στατική η κάμερα. Εκεί ε, Ενδεχομένως ενδεχομένω θα έλεγα, έτσι δείχνει τουλάχιστον χωρί να έχει κάποιο φίλτρο, δηλαδή ομό τελείω ο, ο φωτισμό και όλα. Θέλετε να το πείτε ρεαλιστικό, ομό, όπω θέλετε βαφτίστε το και απλά βλέπει εκεί ας πούμε, τον αγρό. Και βλέπει τον αγρό, βλέπει τον αγρό. Μετά από τρία λεπτά μπορεί να εμφανιστεί και κάποιο από του πρωταγωνιστέ, α πούμε, να περπατάει. Οκ, okay. ειλικρινά εμένα αυτό το πράγμα δεν μου έδωσε απολύτως τίποτα. Το μόνο που μου έδωσε είναι να κοιτάω κάθε λίγο και λιγάκι το ρολόι που έχει φτάσει η ταινία και αν τελειώνει. Και προσέξτε, δεν είναι ότι δεν είναι δεν και καλά ωραία τα πλάνα. Υπάρχουν και κάποια ωραία πλάνα, δεν μου άρεσαν όλα αλήθεια είναι, αλλά υπάρχουν και κάποια αρκετά καλά έτσι, πλάνα, πολύ όμορφα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μου έχει μια στατική κάμερα επί 5 λεπτά να παρακολουθώ έναν αγρό ή κάτι άλλο τέλο πάντων, ε, με έχει χάσει εμένα τουλάχιστον. Ευτυχώ όμω από την άλλη πλευρά η κινηματογράφηση των ε, ηθοποιών μέσα ήταν φοβερή. Παιδιά, είχε, δεν, νομ, δεν νομίζω ότι βρήκα κάποιο πλάνο λάθο ή, ή που δεν ήταν ωραίο ή έξυπνο. Υπήρχαν και κάποια σημεία μάλιστα όπου είχε κάποιε ωραίε ιδέε, κάποια πλάνα με τοποθέσει τη κάμερα με ιδιαίτερο τρόπο μέσα σε ένα αυτοκίνητο και εκτελεισόταν ε, η σκηνή, έκλειναν οι πόρτες, άνοιγαν η έφυγε το αμάξι και η κάμερα τέλος ήταν εκεί ακουμπισμένη ας πούμε ή ακουμπισμένη άλλη στιγμή σε, σε πόρτα, πάλι αυτοκίνητου παραδόξως, συμπτοματικά ε, ή από τα αγαπημένα μου πλάνα που είχε να κάνει και με την ηρωίδα να την ακολουθεί μόνο πλάνο από πίσω και ενδεχομένως να θυμάμαι καλά ήταν και λίγο πάνω από τους ώμους επίτηδες ε, γιατί ήθελε να σου δείξει κάποια πράγματα τα οποία φυσικά θα σχολιάσουμε οπότε τουλάχιστον όσον αφορά την κινηματογράφηση των προσώπων τον βρήκα πάρα πάρα πολύ καλό έως εξαιρετικό. Και μια που αναφέρθηκα στην ηρωίδα μου δίνει πάσα να μιλήσω για αυτήν γιατί δεν το συζητάμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη αρχικά να πω ότι δεν είχα το παραμικρό παράπονο από οποιονδήποτε ηθοποιό όσο χρόνο και να έπαιζε μέσα στην ταινία. Και για να είμαι ειλικρινή, παιδιά, αυτό ισχύει και για τι πέντε ταινίε που είδαν, εξαρτήτω το πόσο μου άρεσαν ή όχι. Οι ερμηνείε ήταν παντού καταπληκτικέ, δηλαδή μέχρι και ο περιτερά, α πούμε, κυριολεκτικά το λέω αυτό, θα παίξει όπω πρέπει, θα τα δώσει όλα και είναι κάτι που. Εντάξει, χαρακτηρίζει γενικά τις ε, indie, να το θέσω έτσι, ταινίες. Λοιπόν, και έχουμε παιδιά μια ηρωίδα, την Μαρία, η οποία είναι μια σοβαρή, επιβλητική, λακωνική, κοντοκουρεμένη, έχει, έχει σημασία και που το αναφέρω αυτό, έναν κέρβερο θα λέγαμε κιόλας, αλλά όχι δεν και καλά με την κακή έννοια, κέρβερο που εμπνέει σεβασμό όπως βλέπουμε από τους υπαλλήλους που έχει από κάτω και πώς τις μιλάνε και πώς φέρονται παρόλα τα προβλήματα που ανακαλύπτουμε σιγά σιγά ότι έχει επιχείρηση. Και αυτό είναι που σα λέω ότι έδινε και παραπάνω. Δηλαδή, όταν έχει το πλάνο και την ακολουθεί από πίσω και λίγο από πάνω τη, που είναι σαν να σου δείχνει ότι επιβλέπω αυτή τη στιγμή τι γίνεται και την δείχνει σε όλα τα στάδια ότι είναι από πάνω και παρακολουθεί. Δηλαδή, φαίνεται ότι την αγαπάει την επιχείρηση. Και πώ παιδιά αυτή η ατσαλάκωτη, α πούμε, corporate εικόνα με κάποια hints κιόλα για τη σεξουαλικότητά τη, πώς κατά τη διάρκεια της ταινία αρχίζει με πολύ διακριτικά, θα λέγαμε, εντάξει, μέχρι το εκρηκτικό, ναι, θα μπορούσα να πω εκρηκτικό ξέσπασμα στο τέλος, πώς αρχίζει και τσαλακώνεται. Πώς βλέπουμε, ας πούμε, μέσα από τη διάδραση με την κομμότριά τη, με την τρανς, με την κομμότριά τη και όλα να αναφέρω, που λέει μια κουβέντα παραπάνω. Επίση, βλέπουμε και την αντίθεση που ενώ εκείνη έχει το εργοστάσιο τεκίλο που δεν πάει καλά, η κομμότρια πάει τόσο καλά που κιόλα που ετοιμάζεται να κάνει ανακαίνιση, α πούμε, στο μαγαζί. Ε, Χωρί απαραίτητα να βγάζει μια ζήλια η ηρωίδα ή κάτι τέτοιο. Απλά βλέπουμε έτσι και την αντίθεση σε κάτι που είναι σήμα κατά τεθένα, α πούμε, εκεί πέρα. Εκείνη δεν πάει καλά και δεν πάει καλά για διάφορου λόγου, παιδιά. Δεν είναι ότι κάνει κακά τη δουλειά τη οτιδήποτε ε, εκεί που μπλέκει και ο σκηνοθέτη μέσα από τον εξωτερικό παράγοντα, πώ έχουν έρθει οι ξένοι, πούμε, με διάφορε πιο φθηνέ τεκίλε, να το θέσω έτσι, αντί με το μεράκι που τα κάνει η ίδια και ουσιαστικά έχουν φάει την αγορά του Μεξικού και κινδυνεύουν τα ντόπια, τα τοπικά εργοστάσια, πούμε, να, να, κλείσουν. Ε, και μέσα από αυτά και μέσα από γενικά κάποιες διακριτικές σκηνέ και τη διάδρασή της με άλλους ανθρώπους πώς αρχίζουμε και παίρνουμε έτσι σιγά σιγά με το ενδεχομένω σταγονόμετρο πληροφορίε για τον γενικότερο χαρακτήρα. Και μετά από αυτά μπαίνει ένα πολύ σημαντικό χαρακτήρα στη ζωή τη, όπου είναι η Ραφαέλα, που είναι ένας, μια νεαρή κοπέλα η οποία ψάχνει για δουλειά, αλλά τυχαίνει οι ικανότητε που έχει να είναι ακριβώ αυτά που χρειάζεται εκείνη τη στιγμή για την επιχείρησή τη η Μαρία. Την παίρνει λοιπόν, γίνεται ουσιαστικά το δεξί τη χέρι. Και μέσα έτσι από αυτή τη σχέση που αναπτύσσουν σιγά σιγά, καταρχάς επιβεβαιώνεται και η σεξουαλικότητα ουσιαστικά της ηρωίδας, όπου εδώ πάμε και στο ένα που θα έλεγα παραήταν διακριτικό μήνυμα καταπιεσμένης έτσι σεξουαλικότητας ε, αλλά έστω αυτά τα λίγα που μας έδωσε τα βρήκα πάρα πολύ πετυχημένα παιδιά αυτά τα στοιχεία δηλαδή έχει κάποιες σκηνές μια σκηνή μέσα που χορεύουν κάποια άλλη στιγμή που παρακολουθούν κάτι πυροτεχνήματα φαντασμαχωρικά και η ηρωίδα μα, α πούμε, απλά γυρνάει και κοιτάει την ε, Ραφαέλα. Όχι για κανένα τρελό πλάνο ή να δώσει ο κοινότητα να κάνει κανένα ζουμ. Όπω είναι σταθερό το πλάνο, ήταν εκεί μένει και απλά λογικά ο θεατής το έχει δει. Εντάξει, δεν γίνεται να μην το δει. Ε, και γενικά θα λέγαμε έτσι, κάποιε άκομψες, απόπειρε ε, φλερτ από ε, την πλευρά τη Μαρία προ την Ραφαέλα. Αλλά είναι, αλλά είναι πολύ ταιριαστέ όμω λόγω τη φύση του πώ είναι αυτό ο χαρακτήρα, δηλαδή δεν περιμένει έτσι όπως την έχεις δει και από αυτή τη μοναχικότητα που έχει ότι το φλερτ θα είναι και το φόρτι τη έτσι. Απλά το θέμα είναι αυτό, παιδιά, ότι για μένα το πέρασε αρκετά ξεστά. Περίμενα, δηλαδή, όταν ξεκίνησα να μας δίνει αυτά τα στοιχεία, ότι θα δώσει λίγο παραπάνω βάση, αλλά τελικά όχι. Ενδεχομένω ήταν ένα μήνυμα που δεν ήθελε να δώσει και τόση βάση, ήθελε να το περάσει λίγο πιο πλαγίως, δεν γνωρίζω. Ε, αλλά εγώ, σαν Χρήστος, θα ήθελα έτσι λίγο κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα έχει κάποιε άλλε πολύ ωραίε σκηνέ. Έχουμε μία και μοναδική σκηνή. Εντάξει, δεν θα σα την περιγράψω, μην σα τη χαλάσω. Για όσου θέλετε να το δείτε, όπου είναι και μοναδική στιγμή στην ταινία που βλέπουμε τη Μαρία να γελάει με την ψυχή τη πραγματικά. Και είναι και μια κατάσταση η οποία δεν περιμένει τέλο πάντων μία γυναίκα να είναι σε μια τέτοια φάση. Και αυτό είναι που θα τη προκαλέσει, ότι θα γουστάρει πραγματικά πάρα πολύ και θα νιώθει ελεύθερη. Οπότε μου άρεσε αρκετά. Και μετά παιδιά έχουμε και ένα κλείσιμο το οποίο όπως σας είπα θα το χαρακτήριζα εκρηκτικό γιατί έτσι κλαμβάνω και εγώ το πώς έκλεισε ας πούμε ο χαρακτήρας, το πώς αντιμετώπισε και έβγαλε όλα αυτά τα πράγματα και όλη αυτή την καταπίεση καθ' όλη τη διάρκεια των γεγονότων που βλέπουμε ας πούμε. Το πρόβλημα όμως είναι ότι έκλεισε απίστευτα απότομα. Παιδιά, όταν βγήκαν οι τίτλοι τέλο, τέλος δηλαδή και είπε τέλειωσε η ταινία με μαύρο φόντο, λέω, ορίστε, τι έγινε εδώ. Το οποίο, οκ, okay, ενδεχομένως ο σκηνοθέτης, πάλι καταλαβαίνετε, είναι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, να θέλει απλά να το αφήσει στον θεα... να αφήσει το θεατή τη συνέχεια, το πώς την ερμηνεύει εκείνο, αλλά παιδιά, για μένα... Όχι, ήταν όντω πολύ απότομο το τέλο και θεωρώ ότι αντί να αφήσει τον θεατή να ερμηνεύσει τη συνέχεια, ίσα ίσα που κατά κάποιο τρόπο δίνει άφεση αμαρτιών στην ηρωίδα, γιατί δεν βλέπουμε κάποια πράγματα που έχει κάνει, που έχουν επιπτώσει, δεν έχουν μόνο στην ίδια, σίγουρα θα έχουν και σε αρκετό άλλο κόσμο να δούμε, να τις αντιμετωπίζει και να τις δέχεται. Και απλά κλείνει η ταινία με αυτό το ξέσπασμα, ας πούμε, και τέλος τα είπαμε, να είστε καλά, τέλειος ταινία. Οπότε, παιδιά, σε γενικέ γραμμέ δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησε καλά. Δυστυχώ η εμπειρία μου με το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου. Ευτυχώ όμω καμία σχέση με την συνέχεια. Μιλάμε όμω για καμία σχέση. Πήρε πολύ τα πάνω τη κατευθείαν. Ε, ναι, και θα έλεγα ότι αυτή ήταν σίγουρα η ταινία που, δεν, που μου άρεσε λιγότερο από τι πέντε που είδα. Και μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει σίγουρα με κάποια άλλη επιλογή. Α, και επίση να σημειωθεί ότι ήταν και τι ταινίε που διαγωνίζονταν. Γενικά ήταν φέτο διαγων... διαγωνίζονταν 12 ταινίε. Ε, εγώ έτυχε από αυτέ που διάλεξα ήταν οι τρει διαγωνιζόμενε και ήταν και απανοτά κιόλα. Ε, και αυτή ήταν η πρώτη και εντάξει όπως καταλάβατε δεν πέταξα μέσα στην κάλπη, πολύ καλή βαθμολογία. Αυτά λοιπόν για τους δύο σταθμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος του βίντεο και να ξεχωριστώ ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού. Τώρα θα ήθελα να ακούσω από εσάς αν τυχόν κάποιος πήγε στο φεστιβάλ κινηματογράφου και είδε το συγκεκριμένο έργο Πώ του φάνηκε, να σημειωθεί ότι όντω στην τελευταία βέβαια ταινία συγκεκριμένα πέτυχα έναν συνδρομητή εκεί. Ε, οπότε δεν αποκλείεται να είναι για κάποιο άλλο που να πέτυχε και τη συγκεκριμένη ταινία. Διαφορετικά, όταν με τον καλό, αν θέλετε και αποφασίσετε και τη δείτε, μου γράφετε και τότε, δεν χρειάζεται τώρα. Και θα σα δω στο επόμενο review.